όλα τα ψηλά κορμιά έχουν ανέβει. Η εκτέλεση, κεφαλιά ο Βλαχοδήμος από την κεφαλιά του Γιάννη Μιχαηλίδη στο 16. Ξαναβλέπουμε την ωραία κεφαλιά του Μιχαηλίδη, πρώτος στην μπάλα από το φάουλ του ΣΒΑΜ, σε ετοιμότητα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Καλή στιγμή, κεφαλιά του Κρέσπο. Πετρίνιο για τον Γκριμάλδο. Πίζη που έχει αφήσει την δεξιά πτέρυγα. Φάιγκλ ανάμεσα στις γραμμές, το σουτ πάνω στο Ζίβκοβιτς από τον Ταράμπ. Στο 26 φάουλ που κερδίζει ο Τζόλης από τον αρχηγό της Μπενφίκα. Ξανά το ευθύβολο σουτ του Μαροκινού με γροθιές για να είναι σίγουρος ο Ζίβκοβιτς. Διπλό το κακό και το φάουλ είναι σε επικίνδυνο σημείο και ο στόπερ του ΠΑΟ κυτρινίστηκε. Σφύριγμα από τον Μπρίχ για την απόσταση στο τείχος. Πίζει. Είναι μέτρα σε στατικές φάσεις. Εκτελεί. Δοκάρι. Στο 29 έφυγε στην πορεία της μπάλας ο Ζίβκοβιτς. Ήταν πολύ καλό το χτύπημα του Πίζει. Οριζόντιο δοκάρι ή συμβολή, για να το δούμε ξανά. Λίγο κάτω από τη συμβολή. Υπέροχη πάντως και η προσπάθεια του Κρέσπο. ΣΒΑΜ, ωραία, αποφεύγει τον αντίπαλό του. Μιχαηλίδης γρήγορα για τον Γιαννούλη που έχει μέτρα να διανύσει. ΣΒΑΜ σηκώνει για τον Άγκομ και τον Μπέλκα, κεφαλιά του Βερτόγγεν. Everton. Γρήγορη επιστροφή του Ελκαντουρί. Οργανώνεται ο ΠΑΟΚ. Ταράμπ ανάμεσα στις γραμμές για τον Πετρίνιο. Το σούτ του Πετρίνιο. Επέμβαση από τον Ζίβκοβιτς στο 42. Δεν διστάζουν να δοκιμάζουν από μακρινές αποστάσεις οι παίκτες της Μπενφίκα. Καλό σούτ από τον Πετρίνιο. Σε ετοιμότητα ο Ζίβκοβιτς για αυτή την επέμβαση. Κίνηση του Τζόλι στην πλάτη της άμυνας. Δεν υπάρχει σηκωμένη σημαία. Ο Τζόλις γυρίζει στην περιοχή. Δεν έφτασε μπάλα στον Πέλκα. Τη βρήκε ελάχιστα ο Γκριμάλδο. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, ευκαιρία. Είναι και ο Αντρέα Ζεύκοβιτς, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος επειδή γνωριζόταν στην Μπενφίκα, ξέρει καλά τους πρώην συμπαίκτες του και σήμερα αντιπάλους του. Πάντως ο Φερέρα πιθανότητα θα αντικαταστήσει τον ποδοσφαιριστή στην κορυφή της επίθεσης, παρότι ο Άκπομ ξεκίνησε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννούλης για τον Άκπομ, δεν υπάρχει offside. Ευκαιρία! Το γύρισμα γκολ! Από τον Γιαννούλη! Στο 63 ανοίγει το σκορ ο ΠΑΟΚ! Δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Γιαννούλη. Το Άκπομ της πάει τρομερά προς τα πίσω. Ένα γκολ πέρυσι ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ. Ένα γκολ στο τρίτο επίσημο. Αλμέιδα, ο Βινίσιους, πάλι ο Βαρέλα κόβει. Αρχοντική εμφάνιση από τον Βαρέλα. Ο Γιαννούλης με πάρα πολλές δυνάμεις διασχίζει το γήπεδο. Και η πάσα του είναι για τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε τον σερβό. Πατά περιοχή. Ο Ζίβκοβιτς στο σουτ! 2-0! Στο 75! Εναντίον της πρώην ομάδας του σκοράρει ο Σέρβος. Το παρθενικό του γκολ με τον ΠΑΟΚ. Καταπληκτικός Δημήτρης Γιαννούλης. Ναι, Στέλιο. Το δεύτερο γκολ ξεκινάει πάλι από τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ένα καταπληκτικό τελείωμα του Ζίβκοβιτς. Δείχνει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ο Ζίβκοβιτς αμέσως. Συγκλίνει, φέρει την μπάλα στα αριστερό και εκτελεί στην πρώτη γωνία. 2-0, ισχυρότατο προβάδισμα για τον ΠΑΟΚ, Γρηγόρη Ατρίδη. Πίζει. Αλμέιδα. Αλμέιδα. Σέντρα. Κεφαλιά του Σίλβα. 2-1 μειώνει η Μπενφίκα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με την αλλαγή του Ζόρζε Ζεζούς.
ξαναμιλάω. Είπα για το 0 στην άμυνα. Πραγματικά, Στέλιο, δεν ξαναμιλάω. Τέλος! Ο ΠΑΟΚ είναι στα play-off του Champions League.